Εντυπωσιακό θέμα. Και εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο από τον κύριο Θοπέμπτο που βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Να σας καλημερίσουμε κιόλας. Είναι ο κύριος Θοπέμπτο, βουλευτής οικολόγων, και ο κύριος Νικόλας Παρής. Νικόλας Παρής, έχετε δύο ονόματα δηλαδή. Και τα δύο ωραία. Ο ανώτερος λειτουργός πολιτικής άμυνας. Καλώς ήλθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Θοπέμπτο, να ακούσουμε ένα σχόλιο για το ρεπορτάζ που είδαμε. Από εσάς. Καλημέρα σε εμένα. Να πω ότι και εγώ την πρώτη φορά που το είδα ήταν σε ένα ντοκιματσέρ του BBC που μιλούσε για τους ανθρώπους και ξεκινά ακριβώς μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται και δείχνει χαρακτηριστικά ότι αυτή ήταν η απαρχή των υπολείπων ανθρώπων στον πλανήτη. Ναι, αλλά εδώ μιλούν για σύγχρονο DNA, άρα κάπως υπάρχει μια μετάλλαξη που δείχνει ότι ο σύγχρονος, το πιάσαμε άλλο θέμα, άλλο είναι το θέμα μας, αλλά ένα μικρό σχόλιο, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ζει στην Μποτσουάνα, άρα το DNA του έχει εξελιχθεί με κάποιο τρόπο. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα καταλαβαίνετε ότι τώρα που ο κόσμος κάνει DNA test και αρχίζει και μαζεύονται οι βάσεις δεδομένων με αυτά, αρχίζουμε να βρίσκουμε πολλές πληροφορίες και επειδή ακριβώς αυτό συνεχίζει να μεγαλώνει σαν βάση δεδομένων και με αρρώστιες και με διάφορα άλλα πράγματα, είναι κάτι το οποίο εγώ νομίζω ότι θα μας δώσει πολλές νέες πληροφορίες και για την ιστορία μας, αλλά και για το μέλλον και ενδεχομένως και στην ιατρική. Ναι. Και στην ιατρική θα μπορούσε να μας βοηθήσει αυτό. Ένα θέμα που πρέπει να κάνουμε, λέω, και στην εφόμη μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πάρω εξέταση DNA εδώ, αν όντως έχω DNA από την Μποτσουάνα πάντως. Από την Μποτσουάνα δεν νομίζω, δεν φαίνεται, δεν μαρτυρεί κάτι, αλλά σίγουρα ούτε από την Κύπρο θα έλεγα, θα τολμήσω να πω. Να κάνουμε και να δούμε. Να πάμε όμως στα θέματά μας, Λεοντιέ. Ναι. Λοιπόν, θα περάσουμε στα οδικά έργα που γίνονται εντός της Λευκοσίας, κύριε Θεοπέμπτου. Παρατηρείται έναν κυκλοφοριακό χάος καθημερινά. Είναι ο κόσμος δυσφορεί. Εντάξει, να εξηγήσω ότι τα πιο πολλά έργα που γίνονται και στη Λευκοσία και σε άλλες περιοχές της Κύπρου είναι γιατί λήγει η προγραμματική περίοδος 13-20. Επομένως, πρέπει να εξοδευτούν τα λεφτά μέχρι το 2020. Και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει μια σειρά από έργα την τελευταία εποχή, γιατί πρέπει να ξεκινήσουν, να συμπληρωθούν και να πληρωθούν κανονικά. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την έντονη δραστηριότητα και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Ναι, γιατί μαζεμένα όλα, κύριε Θεοπέμπτο. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι προγραμματισμοί τους. Σίγουρα είναι ένα εύκολο πράγμα σε μια πόλη να έχει τόσους δρόμους, αλλά πρέπει να πω από δικές μου εμπειρίες ότι δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί μπορεί εσύ να λες ότι θα ξεκινήσω φέτος τούτο το έργο και του χρόνου το άλλο και να σε πάρει κάποιος σε αναθεωρητική αρχή προσφορών και αντί να ξεκινήσεις τώρα, να ξεκινήσεις ύστερα από ένα χρόνο, για παράδειγμα, και να έχεις σύμπτωση έργο. Μπορεί να αργήσουν να σου εγκρίνουν τα κονδύλια. Υπάρχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορεί να σου χαλάσουν οποιοδήποτε προγραμματισμό είχε. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Βλέπουμε σε χώρες της Ευρώπης, τώρα η Βρετανία είναι χώρα της Ευρώπης, ήτανε, μάλλον είναι για τρεις μήνες ακόμα, ότι ειδικά στο Λονδίνο μπορεί να ξεκινήσουν μία επιδιόρθωση δρόμου, τώρα μπορώ να το βλέπω τόσο απλό, μπορεί να μην είναι, και μέσα σε 24 ώρες να έχουν τελειώσει ένα πολύ σοβαρό κομμάτι για να μην ταλαιπωρήσουν. Όχι 24 ώρες, μέχρι να γυρίσει η μέρα. Δηλαδή ξεκινάνε το απόγευμα και με το που ξυπνάς το πρωί βλέπεις ότι αυτό έχει φτιαχτεί. Εκεί δηλαδή τι γίνεται και που δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Στην Κύπρο εφαρμόζουμε ένα σύστημα international, το FITIC, που είναι οι όροι που βάζουμε στους εργολάβους, που το έχω δει πολλές φορές να αποτυχάνει και πρέπει, εγώ νιώθω, η κυπριακή κυβέρνηση και η κοινωνία, γιατί κάνουν και ιδιώτες έργα, να βρούμε κάτι το οποίο να δουλεύει πιο καλά. Γιατί πολλές φορές βλέπεις έργα τα οποία είναι σε υποεξέλιξη και πηγαίνεις στο εργοτάξιο και δεν έχει κανένα, για παράδειγμα. Και διερωτάσαι πώς γίνεται ένα εργοτάξιο να εργάζεται και να μένει ούτε έναν εργάτη μέσα, απλώς να είναι εκεί ανοιχτό το εργοτάξιο. Συμβαίνει συχνά τούτο. Όταν το έψαξα, δεν είμαι ειδικός, αλλά όταν το έψαξα, κατάληξα να έχει σχέση με τον τρόπο που δίνουμε τα συμβόλαια
και το international, το πρότυπο το οποίο εφαρμόζουμε, το οποίο ίσως να το έχουμε κάνει. Από ποια χώρα πήραμε το international, μήπως το κάναμε δικό μας, έτσι. Το κυπροποίησαμε. Είναι κανονικά ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τις προκηρύξεις. Ναι. Επειδή η γυναίκα μου ασχολείται πολλά με συμβόλαια, πάντα τσακωνούμαστε στο σπίτι γιατί οι άλλες χώρες κάνουν τόσο γρήγορα τα έργα και εμείς καθυστερούμε. Ναι. Πάνω σε αυτό που είπες για τη Βρετανία, εγώ που ζούσα στη Φιλανδία, μιλάμε ότι σε 1,5 χρόνο κατασκεύασε ένα αυτοκινητόδρομο χιλιομέτρων. Εργάζονται οι άνθρωποι μέσα στα χιόνια, μέσα στη βροχή. Και εδώ στη Λεμεσόν, πριν τη Λεμεσόν, ένα κομμάτι δρόμου. Πόσους μήνες. Είναι απίστευτη και η κίνηση που παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο. Ναι, ναι, δεν μετρούμε εύκολα την ταλαιπωρία στην Κύπρο, δυστυχώς. Ναι. Εγώ θα πάω στο. Θα απαντήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί χθες βλέπαμε τους καταστηματάρχες στην Ονοσαγόρου και στη Λίδρας, όπου με την πρώτη βροχή πλημμύρισαν τα υποστατικά και ο πεζόδρομος προφανώς. Όπου οι ίδιοι μας έλεγαν ότι το Δημαρχείο ήθελε να κάνει τα έργα εκεί για να μπορέσουν να φεύγουν τα νερά. Οι καταστηματάρχες δεν δέχτηκαν για τον λόγο ότι κανείς δεν μπορούσε να τους διασφαλίσει ότι θα γίνονται τα έργα για 6 μήνες, για 8, για 2 χρόνια. Προφανώς λόγω της πείρας, της κακής πείρας που έχουμε και με την Πλατεία Ελευθερίας, αλλά και με το άνοιγμα των δρόμων Μνασιάδου στα συγκρέτους της περιοχής, οι άνθρωποι φοβήθηκαν. Και με το δίκιο τους. Και με το δίκιο τους, αλλά απ' την άλλη, και εδώ θα μπει και στην κουβέντα μας και ο κύριος Παρής, δεν μπορούμε να ζούμε μέσα σε μια πόλη όπου θα πλημμυρίζουν τα πάντα επειδή φοβόμαστε να κάνουμε έργα. Βέβαια, ναι, αλλά όμως έχουμε τόσες κακές εμπειρίες, τους καταλαβαίνω, γιατί έχουμε πολύ κακές εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε και κατασκευαστικά έργα στη Λεμεσό που φωνάζουν οι καταστηματάρχες. Να κοιτάξουμε, να δούμε και στο παρελθόν και το τι συμβαίνει τώρα, θα δείτε ότι έχει πολλά ανοιχτά εργοτάξια τα οποία δεν προχωρούν. Να θυμίσω και τις έντονες αντιδράσεις που είχαμε όταν διορθωνόταν η Θεμιστοκλή Δέρβη και η Διαγόρο. Είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά, επαναλαμβάνω, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που η ώρα που βάζουμε στα συμβόλαια. Και να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα, κύριε Πάρη, και να σας βάλουμε και εσάς στην κουβέντα μας, σε σχέση με τις πλημμύρες και τις υποδομές όλων των πόλεων, με τελευταίο παράδειγμα τη Λευκωσία, την Ονασαγόρου, που είδαμε να πλημμυρίζει κανονικά, να είναι το νερό σε μισό μέτρο, να μπαίνει μέσα στα υποστατικά, να έχει κάνει χιλιάδες ευρώ ζημιές η βροχή και ο τρόπος που το νερό δεν φεύγει. Και ερχόμαστε σε εσάς να μας πείτε τώρα τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις με τις πλημμύρες. Ναι, κύριε Θεοπέμπτου. Όσον αφορά, έχουμε δύο περιοχές που πλημμυρίζουν. Ναι. Η μια είναι οι περιοχές που έχουν σχέση με ποταμούς, που είναι αυτό που εξηγεί ο κύριος Παρής. Αλλά έχουμε και γειτονιές οι οποίες πλημμυρίζουν, που είναι άσχετες με ποταμούς. Το τι μπορείς να κάνεις είναι να δούμε τι κάνουν στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, όταν είμαι σε μια περιοχή και βλέπω πλημμυρισμένο την περιοχή, το νερό που είναι εκεί, πού ήταν και ήρθε για μένα. Είναι νερό που έπεσε μέσα στα σπίτια και έρχεται έξω. Είναι νερό το οποίο ήρθε από αλλού και έφτασε εδώ με. Τούτον πρέπει να κάνεις. Και πηγαίνεις στα σπίτια και βάλεις κίνητρα να μην βγάλουν το νερό έξω ή ακόμα και νομοθετικές ρυθμίσεις για να τους το απαγορεύεις. Αυτόν κάνουν στο εξωτερικό. Βάζεις το νερό κάτω από τη γη. Εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε τούτο και είχα κάνει και μια προσπάθεια παλιά, το 9, γιατί είχαμε τους λάκκους τους απορροφητικούς. Μπορούσαμε το νερό της βροχής να το στέλνουμε κάτω, να μην το βγάλουμε έξω στον δρόμο. Ναι, αλλά τώρα δεν έγινε αυτό. Ναι. Οπότε, γιατί δεν προχωρούν αυτά, κύριε Θεόδωρε. Θέμα πολιτικής να αλλάξει το σκεπτικό που έχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι με τα παλιά σύστηματα που μάθαν. Προσπαθούμε να κάνουμε έναν καλό και σταλώνει πάντα. Το άλλο θέμα που μπορεί να κάνει είναι πηγαίνεις στις πάνω περιοχές που σου στέλνουν νερό και κατασκευάζεις όπως έκαναμε στο φράγμα Νταμασού, αυτό το φράγμα το οποίο κόβει τη ροή του νερού, αφήνει νερό να πάει, αλλά μειώνει σου τις μεγάλες ποσότητες που ήταν να κάνουν πλημμύρες. Θα δείτε ότι κατασκευάζουν αυτές τις δεξαμενές, είτε ονομάζεται, όποιος θέλει να το ψάξει στο διαδίκτυο, retention ponds, τα οποία βασικά είναι, πηγαίνεις σε ένα χώρο πρασίνο, βγάζεις μια βαθιά δεξαμενή και το νερό των οχετών, των οβρίων, το βάζεις μέσα. Για να μην πάει παρακάτω να σου προκαλέσει πλημμύρες. Πολλές σπουδαίες τεχνητές, λίμνες που βλέπουμε στο εξωτερικό, είναι τεχνητές για να κάνουν τη δουλειά. Μάλιστα. Ακόμα και πηγάδια κάτω από τους δρόμους θα δείτε ότι κάνουν.
Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας. Να έχουμε κίνητρα για να χρησιμοποιούμε το νερό στο σπίτι και να ξεκινήσουμε να κοιτάζουμε τις κατοικημένες περιοχές. Είναι ευθύνη, εγώ νιώθω, της κεντρικής κυβέρνησης, της πολεοδομίας, να κοιτάξουμε, να δούμε με ποιον τρόπο θα λύσουμε το πρόβλημα. Κάθε χρόνο έχουμε εγκλήσεις σε κατοικημένες περιοχές. Σίγουρα συμβαίνει κάθε χρόνο. Εγώ έχω τα στοιχεία, μπορεί να τα δείτε στην ιστοσελίδα της Βουλής που ζήτησα, για 5 χρόνια θα δείτε συνεχώς κλήσεις. Και πολλές σε κατοικημένες περιοχές. Εύχομαι να το κάνουμε μια μέρα. Ναι, αυτοί λειτουργούν απριόρι, εμείς είμαστε μετά. Είμαστε η πρώτη χώρα σε σφραγισμένη γη ανακεφαλή. Σε αστικούς χώρους σφραγίζουν. Είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη. Αρνητικά πρωτοπόροι. Βεβαίως. Έχουμε αυτή την αρνητική πρωτεία και βεβαίως σε περίπτωση πλημμυρών πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε. Υπάρχουν σχέδια και στο διαδίκτυο για να δούμε τι μπορούμε έτσι να κάνουμε για να σώσουμε τις ζωές μας αρχικά.